Με στόχο όλες οι υποδομές στα σχολεία του Δήμου Χανίων να αναβαθμιστούν, η Δημοτική Αρχή εξασφάλισε το προηγούμενο διάστημα 7,5 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ σε σύνολο των 11 εκατομμυρίων για όλη την Κρήτη για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων. Η πλειοψηφία των εργασιών έχει ολοκληρωθεί στο σχολικό συγκρότημα του Κουμπέ, με τις υπόλοιπες σε άλλες 3 σχολικές μονάδες να είναι σε εξέλιξη, με ορίζοντα ολοκλήρωση στα τέλη του 2022. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και ικανοποιημένοι, γιατί οι παρεμβάσεις και η εικόνα που υπάρχει στα σχολεία φέτος είναι παρεμβάσεις που δεν είχαν γίνει ποτέ τόσες πολλές και τόσες στοχευμένες στο παρελθόν. Έχουμε εδώ, για παράδειγμα, στο 3ο Λύκειο Χανίων, μια ριζική ανακατασκευή του σχολείου με εκτεταμένες αλλαγές και παρεμβάσεις που παραδίδουμε πλέον στην εκπαιδευτική κοινότητα ένα εντελώς καινούριο χώρο. Βρισκόμαστε στη φάση που έχει ολοκληρωθεί ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των ενεργειακών αναβαθμίσεων στο σχολικό συγκρότημα της Αμπεριάς, στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Δεδάλου στο 2ο ΕΠΑΛ, το γυμνάσιο της Σούδας, αλλά και το σχολικό συγκρότημα του Κουμπέ. Βρισκόμαστε στο 80% της διεκπαιρέωσης των εργασιών στα 3 από τα 4 σχολικά συγκροτήματα. Η Αμπεριά θα διεκπαιρεωθεί όλο το έργο μέχρι το τέλος του 2022, Δεκέμβριο του 2022. Ο Αντιδήμαρχος Χανίων Αντώνης Βαρδάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εικόνα που παρουσιάζουν φέτος νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια και λύκεια και σημείωσε ότι εκτός από τα 7,5 εκατομμύρια και οι σχολικές επιτροπές έχουν διαθέσει μεγάλα ποσά για εργασίες καλοπισμού. Έργα των ενεργειακών αναβαθμίσεων, των αντικαταστάσεων στεγών, έργα προσβασιμότητας, έργα τα οποία βλέπουμε και διεκπαιρεώνονται αυτή τη στιγμή με τον καλοπισμό των αύλιων χώρων και την αντικατάσταση των εξοπλισμών των αύλιων χώρων αυτών. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Παναγιώτης Μανδυράκης, κατά τη διάρκεια του αγιασμού στο 3ο Λύκειο στο Κουμπέ, ζήτησε από όλα τα παιδιά να σεβαστούν το χώρο στον οποίο εκπαιδεύονται και να μην προχωρήσουν σε βανδαλισμούς με γκράφιτι ή άλλου είδους καταστροφές. Ελπίζω εσείς οι ίδιοι να προστατεύσετε το σχολείο. Δεν ξέρω πόσο από το κάνετε οι γκράφιτι ή αν έχετε σπρέι και βάλετε τους λύκους. Πάντως σίγουρα θα ήθελα να σας παρακαλέσω να το διαφυλάξετε, να φροντίσετε έτσι όπως είναι καθαρό τώρα, να μείνει όσο δυνατόν περισσότερο. Καλή σχολική χρονιά. Στόχος είναι τα επόμενα 2 χρόνια όλα τα σχολεία του Δήμου Χανίων να έχουν αλλάξει όψη, ώστε και οι μαθητές να εκπαιδεύονται σε ένα όμορφο σχολικό περιβάλλον.